τι θα έλεγες αν μάθαινες ότι η πλαστική στη μύτη υπήρξε πολύ πιο πριν από τον Χριστό? Ναι, ο κόσμος έφτιαχνε τη μύτη του πολύ πριν μετατραπεί το νερό σε κρασί. Όλα ξεκινούν στην Ινδία και στα 500 π.Χ., όπου εάν παρανομούσες μια πάρα πολύ δημοφιλής για την εποχή τιμωρία, ήταν να σου κόψουν τη μύτη. Έτσι όχι μόνο προφανώς όλοι θα αναγνώριζαν ότι είσαι εγκληματίας, αλλά θα βασανιζώσουν και αρκετά μέχρι να επουλωθούν τα τραύματα. Σε αυτό το σημείο εμφανίζεται ο γιατρός Σουσρουτά ή κάπως έτσι, και παρουσιάζει το δερματικό μόσχευμα. Παίρνει δηλαδή ένα κομμάτι δέρματος από τα μάγουλα και το τοποθετεί στο σημείο που ήταν η μύτη. Το μυστικό βρίσκεται στο μπόλικο κρασί που έδινε στους ασθενείς του και στην ειδική κάναβη, έτσι ώστε να κάνει ανενόχλητος τη δουλειά του και να φτιάξει εκ νέου κάτι το οποίο θα μοιάζει με μύτη. Με αυτά και με εκείνα, τον 16ο αιώνα, Ιταλοί γιατροί υιοθετούν και αυτοί παρόμοιες τεχνικές, οι οποίες όμως δεν γίνονται και πάρα πολύ γνωστές, μέχρι τα 1700, όταν η Ινδία και η Αγγλία έρχονται σε πόλεμο. Τότε Βρετανοί χειρουργοί γίνονται μάρτυρες μιας πάρα πολύ τρελής ιστορίας. 4 άντρες που είχαν χάσει τη μύτη τους από τον αντίπαλο στρατό εμφανίζονται μετά από ένα χρόνο με μύτη. Και αφού μία μύτη δεν μπορεί να φυτρώσει ξαφνικά, κάνουν την έρευνά τους για να καλύπτουν έναν Ινδό γιατρό ο οποίος ακολουθεί τις τεχνικές του προηγούμενου. Εννοείται ότι δεν χάνουν χρόνο και φέρνουν γρήγορα πίσω στην Ευρώπη την πλαστική χειρουργική, αφού αντιμετωπίζουν την πανδημία της σύφυλης και ένα από τα side effects, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, είναι η φαγωμένη μύτη. Καλό timing θα έλεγε κανείς. Όσο προχωράμε χρονικά, φτάνουμε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου τα όπλα έχουν εξελιχθεί, τα τραύματα στους στρατιώτες προφανώς είναι πολύ χειρότερα και η πλαστική χειρουργική πρέπει να εξελιχθεί. Εδώ εμφανίζεται ο χειρούργος Χάρολντ, ο οποίος χτίζει ένα νοσοκομείο ειδικά γι' αυτό και αρχίζει τα πειράματά του στους στρατιώτες. Μέχρι και το 1900, διάφορα σημεία μέλη του σώματος αντικαθίστανται με οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς, όπως μαλλί, πολυεστέρα, σφουγγάρι, γυαλί, πράγματα πολύ αποδεκτά για την εποχή, γεγονός το οποίο τον καθιστά πατέρα της πλαστικής χειρουργικής και γενικότερα πάρα πολύ δημοφιλή. Με τον καιρό αναπτύσσονται εννοείται καινούργιες τεχνικές από τον Maxwell και τον John Howard και φυσικά συναντάμε και την πλαστική στήθους το 1895 από τον Vincenz. Κατανοούμε δηλαδή ότι πλέον η πλαστική χειρουργική είναι περισσότερο επιθυμία για αισθητικούς λόγους και όχι τόσο πολύ ανάγκη. Μια μικρή παρένθεση για να πω το αυτονόητο. Εννοείται πως ο καθένας παρεμβαίνει όπως αυτός και μόνο θέλει στο σώμα του, είτε έχει να κάνει με πλαστικές, fillers, είτε με οτιδήποτε άλλο. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, ελπίζω να σου άρεσε. Αν σου άρεσε μην ξεχάσεις να κάνεις like, να αφήσεις σχόλιο, να κάνεις και ένα subscribe, βρε αδερφέ στο κανάλι αυτό και εννοείται να με ακολουθήσεις και στο Instagram και στο TikTok. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε. Yes.